η εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ, η κυρία Μαρία Παναγιώτου. Καλησπέρα, κυρία Παναγιώτου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Μια εξέλιξη, δεν ξέρω, την περιμέναμε. Νομίζαμε ότι μπλοφάρουνε. Τελικά φαίνεται την Πέμπτη όμως ότι κάνουν πράξη τις απειλές τους και ξεκινάνε με το παραλιακό μέτωπο και με βάση τις δηλώσεις βέβαια που έχουν κάνει, είναι αυτό μόνο είναι η αρχή. Ναι, όντως θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε. Το περιμέναμε. Ναι. Εγώ θα θυμίσω ότι από το 2017, αν όχι και νωρίτερα, η ΕΔΕΚ προειδοποιούσε ότι δεν έπρεπε να συνενέσουμε στο άνοιγμα του διαφράγματος της Δερίνιας, κάτι που απαιτούσε η τουρκική πλευρά, γιατί ακριβώς θα διευκόλυνε αυτούς τους στόχους της Τουρκίας για τον επικισμό της πόλης της Αμοχώστου, για το άνοιγμα της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί την ταφόπλακα του όλου ζητήματος. Όταν το κάναμε αυτό, είχαμε κατηγορηθεί. Και δεν το λέω αυτό τώρα για να ασκήσω κριτική, το λέω νιώθοντας, αν θέλετε, αδικημένη, νιώθοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα εκ των υστέρων. Θα πρέπει να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε εκ των προτέρων και να μην ακολουθούμε τα γεγονότα. Ήταν εκεί, το ξέραμε, το βλέπαμε, μας το έλεγαν, εμείς προειδοποιούσαμε, το μόνο που δεχόμασταν ήταν τις, αν θέλετε, όλες αυτές τις κατηγορίες. Το άνοιγμα της, η κίνηση όλη τώρα αυτή... Τώρα τρέχουμε να προλάβουμε τα χειρότερα εμείς τώρα. Ναι, αυτό τρέχουμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει επιτέλους να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι στοχεύει να κάνει με όλο αυτό η Τουρκία και να έχουμε την ανάλογη αντίδραση. Είναι μια ενέργεια η οποία επιβεβαιώνει πλέον την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, μια ενέργεια που επιβεβαιώνει πως δεν έχει την πρόθεση να έρθει στο διάλογο και να συζητήσει μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Αντίθετα, όλες οι κινήσεις της στοχεύουν στο να ικανοποιήσει τα δικά της συμφέροντα. Γιατί, αγαπητή Μαρία, γιατί το κάνει τώρα, πιστεύεις? Το ακούμε για χρόνια αυτό ότι θα το κάνει. Γιατί το κάνει τώρα όμως? Είναι στο όλο πλαίσιο της συγκεκριμένης τακτικής που ακολουθεί ο Ερντογάν, ο οποίος θέλει, κλιμακώνοντας τις ενέργειες που κάνει στην περιοχή, να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Σίγουρα οι εκλογές στα κατεχόμενα του έδωσαν, αν θέλετε, την αφορμή για να το κάνει, δίνοντας μια νόθηση προς τον κύριο Τατάρ. Αλλά δεν είναι μόνο και το τι κάνει η τουρκική πλευρά, είναι και το τι κάνουμε εμείς. Και θέλω να σημειώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτή η εξέλιξη οφείλεται και σε δικά μας λάθη. Εμείς ήδη δεν διεκδικήσαμε, αν θέλετε, την εφαρμογή των ξεκάθαρων ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αντί να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του 550 ή του 789, όσο προνοεί η συμφωνία Μακαρίου Ντεχτάς του 79, προχωρήσαμε στο να εντάξουμε την Αμόχωστο στο πλαίσιο λύσης, την επιστροφή της Αμόχωστο την επόμενη μέρα, να μετατρέψουμε την Αμόχωστο σε μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ τα ψηφίσματα ήταν πολύ ξεκάθαρα και έλεγαν την. Ναι. Διατρανούσαν ότι έπρεπε να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους. Το θέμα τώρα είναι, αγαπητή μου Μαρία, είναι το εξής τώρα. Για μένα, στο δικό μου το μυαλό, είναι το εξής. Αυτή η κίνηση προφανώς μπορεί να έχει συνέπειες που μπορεί να μην έχουν υπολογίσει κιόλας. Παρακάτω, έτσι. Αυτή είναι η δυσκολία τώρα. Σαφέστατα θα έχουν συνέπειες και σαφέστατα θα πρέπει, όπως είπα και στην αρχή, να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση γνωρίζοντας και αναλύοντας τους ξεκάθαρους στόχους της Τουρκίας. Δηλαδή, δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε ότι με καλή θέληση η Τουρκία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δηλαδή μόνο το καρότο. Απλά να κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση με το εξής. Θέλω να χαιρετήσω το ότι χθες υπήρξε ένα κοινό ανακοινωθέν από το Εθνικό Συμβούλιο. Την ώρα της κρίσιμης στιγμής για την πατρίδα μας, και αυτό δεν είναι θεωρητικό, αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένη η περίοδος η οποία περνούμε και όλα αυτά τα δυσάρεστα τα οποία συμβαίνουν, πρέπει να είμαστε, και φάνηκε ότι είμαστε έτοιμοι, να παραμερίσουμε τις όποιες διαφωνίες για το καλό της πατρίδας μας. Μάλιστα. Εύχομαι αυτό το κοινό ανακοινωθέν να είναι η αρχή για να ξεκινήσουμε πλέον να έχουμε μια κοινή πανεθνική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε την κοινή προκλητική του. Τελικά, πιστεύεις ότι αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της ανοχής που έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, μέτρησαν τα κουκιά τους και είδανε ότι αυτό το χάιδεμα της απόφασης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους παίρνει να κάνουν και αυτό, ή το κάνουν ρισκάροντας και προκαλώντας για να δουν αντιδράσεις?
Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί, όπως κάνει και με το μεταναστευτικό, έτσι κάνει και με τις προκλήσεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Τις χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο για να πετύχει αυτά τα οποία επιθυμεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις απειλές. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πέρα από τις λεκτικές αναφορές που είναι καλοδεχούμενες, δεν έχει αποδείξει ούτε και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ότι είναι έτοιμη να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Δεκέμβριος είναι μακριά. Αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Δεκέμβριο. Τι θα συμβεί μέχρι τον Δεκέμβριο? Γι' αυτό και έρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τα γεγονότα. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έρθουμε και να προλάβουμε τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μέχρι στιγμή μόνο καρότο στην Τουρκία. Είναι η ώρα για να δούμε πλέον και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει και το μαστίγιο, γιατί ακριβώς θα πρέπει να την αποτρέψουμε από το να υλοποιεί τις προκλητικές της ενέργειες, και αυτή πρέπει να είναι η στόχη μας. Εκτιμώ ότι, απλά για να κάνω ένα σχόλιο για το αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή με το κατοχικό καθεστώς και με τον IKG. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι υπάρχουν Τουρκοκύπριοι οι οποίοι καταδικάζουν όλο αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μας παρασύρει να μας παρασύρουν οι δηλώσεις μελών του κατοχικού καθεστώτος. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική κρίση που έχει δημιουργηθεί στα κατεχόμενα οφείλεται στο ότι η Τουρκία έχει παρέμβει με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθήσει ένα συγκεκριμένο υποψήφιο. Δεν έχουν δώσει δείγματα γραφής που να αποδεικνύουν ότι έχουν την πρόθεση και τη διάθεση όλα αυτά τα χρόνια να αποκοπούν και να βγάλουν εκτός τη Τουρκία. Αντίθετα, έτσι, και το λέω αυτό με αφορμή και τις πρόσφατες κινήσεις που γίνονται για τη μεταφορά νερού. Στο σχέδιο ήταν αρθεί ο Ερντογάν. Βέβαια, μαζί με τον Τατάρ για τα εγγένεια του σύνδεση με το νερό. Γι' αυτό το λέω. Και υπήρξε αντίδραση μεγάλη. Έτσι, ναι. Εκτιμώ ότι τώρα είναι η ώρα των πράξεων, επιτέλους η ώρα των πράξεων, σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι σαφέστατα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στα Ηνωμένα Έθνη και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες εκεί. Με ελπίζω να γίνει συζήτηση την Παρασκευή. Αλλά αυτό το οποίο επιτέλους πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ακόμα μία επίκληση των ψηφισμάτων, αλλά η διεκδίκηση της εφαρμογής τους. Το δεύτερο στάδιο και πλαίσιο της δράσης μας είναι σαφέστατα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι ο Δεκέμβριος είναι μακριά. Οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι εδώ. Δεν πρέπει να περιμένουμε καλή θέληση από την Τουρκία. Μας έχει αποδείξει ότι δεν Μαρία θα προχωρήσει σε καλή θέληση. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματα δεν είναι όμως και ένα θέλεις ελαττήριο για να ξεκινήσει ένας διάλογος? Ευνοεί το Κυπριακό εννοώ. Ο διάλογος επιβάλλεται να ξεκινήσει. Επιβάλλεται να ξεκινήσει και μάλιστα ένας διάλογος σε μια σωστή βάση. Αυτό είναι δεδομένο και είμαστε, θεωρώ, όλοι σύμφωνοι σε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω τη σωστή βάση. Όταν μιλάμε για ένα διάλογο ο οποίος θα είναι σε ένα πλαίσιο πενταμερούς διάσκεψης, κάτι το οποίο αφήνει εκτός την Κυπριακή Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί περισσότερες ανησυχίες. Ναι. Εμάς αυτό το οποίο ζητούμε είναι να δούμε έναν διάλογο ο οποίος θα φέρνει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια ξεκάθαρη παραβίαση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε την εφαρμογή, όχι απλά να επικαλεστούμε, να τη διεκδικήσουμε. Και αν μου επιτρέπετε, το τρίτο πλαίσιο των δράσεων μας, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο από τους τρίτους, είναι και το τι κάνουμε εμείς. Έχουμε καταθέσει ως ΕΔΕΚ και άλλες δυνάμεις, αντιλαμβάνομαι ότι το έχουν πράξει, πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε για να αποτρέψουμε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας και των μελών του κατοχικού καθεστώτος. Τα έχουμε καταθέσει εδώ και 4 χρόνια. Χθες συζητήθηκαν κάποια και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο κύριος Κυπριανή, είπε ότι χθες ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού για τις ενέργειες που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια όσον αφορά το θέμα αυτό της Αμχώστου. Και περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, γιατί οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει όλοι είναι εκεί, είναι στη διάθεση της κυβέρνησης και τις καταθέτουμε πάντα στο πλαίσιο μιας επικοδομητικής συνέργειας που θέλουμε να έχουμε. Είναι στη διάθεση τους να τις αξιολογήσουν και εκείνες οι οποίες νιώθουν ότι μπορούν να βοηθήσουν να τις υλοποιήσουν.
Μακάρι, μια παξενότητα και μου ψυχία, κυρία Δημητρίου. Με ποιες προτάσεις, όταν καλά-καλά δεν συμφωνούμε για τη βάση της λύσης εδώ μέσα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Είναι το μόνο κόμμα, είστε το μόνο κόμμα που είστε ενάντια στη διζωνική δικοινοτική τώρα. Γιατί, για ποιο λόγο είμαστε ενάντια. Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Όταν είναι μια λύση την οποία η Τουρκία έχει ζητήσει από τη δεκαετία του 60 και εμείς ακολουθούμε αυτή τη λύση σήμερα, η οποία επιτρέπει στην Τουρκία να ικανοποιήσει τους στόχους της για προσάρτηση ολόκληρη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Φορά, δεν το ξαναδείξουμε πάλι. Παρακαλώ. Αυτή η ξεκάθαρη. Τώρα, πάμε για συνεργασία. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία της ΕΔΕΚ με κάποιο άλλο κόμμα όσον αφορά τις δημοτικές, τις βουλευτικές. Εμείς έχουμε κάνει την περασμένη Κυριακή. Ποιον συνεργαστείτε, αφήστε μόνοι με τη διζωνική. Όλοι οι άλλοι είναι υπέρ της διζωνικής. Δεν είναι όλοι οι άλλοι υπέρ της διζωνικής. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει μελετήσει. Όχι, δεν θεωρώ ότι έχουμε έδαφος, κοινό έδαφος με το ΕΛΑΜ, αλλά δεν είναι μόνο πολιτικά κόμματα, υπάρχουν και ομάδες πολιτών, υπάρχουν και πολίτες, υπάρχουν και πολιτικοποιημένα πρόσωπα, τα οποία έχουν αναγνωρίσει και έχουν διαβάσει τους στόχους της Τουρκίας και συμφωνούν μαζί μας σχετικά με το πλαίσιο λύσης, αλλά δεν είναι μόνο το πλαίσιο λύσης, είναι και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν και την κοινωνία, βέβαια, και το θέμα της οικονομικής ανόρθωσης και τα ζητήματα της υγείας και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, ζητήματα τα οποία αν θέλετε έχουμε καθορίσει μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής διακήρυξης που δώσαμε στη δημοσιότητα. Ονόματα την Κυριακή. Ονόματα γνωστά θα έχει κυρία Μαρία μας Παναγιώτου. Βεβαίως και θα έχει καινούργια ονόματα. Πρόσωπα εννοώ, γιατί γράφτηκαν διάφορα. Έχω την εντύπωση ότι πάμε καλά, υπάρχει ενδιαφέρον κύριε Δημητρόπουλη και περιμένουμε λοιπόν, με αισιοδοξία το αποτέλεσμα. Όχι, αν έχει ενδιαφέρον, επειδή ακούγονται διάφορα. Εγώ διάφορα. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία καταρχήν. Βεβαίως. Και στην κυρία Δημητρίου και σε όλους. Θα είστε. Όλα τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΕΚ έχουν θέσει τον εαυτό του στην διάθεση του κόμματος. Κυρία Δημητρίου, δεν ρώτησε γιατί. Εκεί στη Λάρνακα νομίζω πάλι θα σαρώσει. Δεδομένο.